Από την τελευταία κουβέντα του αντιδημάρχου του κυρίου Αλισανδράτου, εντοπίζω ότι αυτό ήταν μία έμεση ομολογία ότι αυτή η δημοτική αρχή δεν έχει κάνει τίποτα για την περιφέρεια. Πολύ σωστά το είπε. Ζητάει τη συνδρομή των συναδέλφων του της πλειοψηφίας και όλων μας, ούτως ώστε να υλοποιηθούν έργα στην περιφέρεια, που η περιφέρεια από το 2011 μέχρι σήμερα βρίσκεται σε απόλυτη εγκατάλειψη. Διότι το να υλοποιείς το έργο της ανάπλασης της πλατείας, καθώς καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο βιτρίνας και ένα έργο παντελώς ανούσιο ουσιαστικά για όλες τις περιοχές της Κεφαλονιάς. Και βεβαίως εδώ να πω ότι πολλοί είχαν το όραμα ότι θα κάνουν παρεμβάσεις σε κεντρικές πλατείες ή στα μέρη που κυρίως υποδέχονται τον κόσμο, γιατί από αυτά θα αναδειχθούν. Και όμως, παρόλο που έκαναν παρεμβάσεις τέτοιου είδους, υπέστησαν ήττες τρομακτικές. Δηλαδή ο κόσμος από την παρέμβαση σε μια πλατεία δεν μασάει, σε καταψηφίζει όταν ουσιαστικά δεν έχεις προσέξει τις υποδομές σου και τα άλλα βασικά σημεία που φέρνουν ανάπτυξη στη ζωή του. Λοιπόν, μετά από αυτή τη σύντομη παρένθεση, κύριε Πρόεδρε, έχω να σας πω ότι αυτό είναι το πρόγραμμα το τεχνικό του 17 και αυτό είναι το πρόγραμμα το τεχνικό του 16. Ουσιαστικά το πρόγραμμα του 17 είναι το ίδιο φαγητό ξαναζεσταμένο. Θα προκαλούσα οποιονδήποτε από εσάς όχι να μου βρει ποια σημεία συμφωνούν του ενός προγράμματος με το άλλο, που υπάρχουν οι επαναλήψεις, να μου βρει που υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δεν θα βρει. Διότι κατ' ουσία αυτά τα δύο προγράμματα εκφράζουν με μία λέξη την αποθέωση της επανάληψης. Και επειδή εγώ είμαι υπερβολικός και πάντοτε είμαι κακότροπος, έχω να σας πω ότι δεν έχετε παρά να παραθέσετε τα δύο κείμενα και να τα συγκρίνετε. Να πάμε στη Δημοτική Ενότητα του Αργοστολιού. Σας λέω ότι υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα του Αργοστολιού 36 συνεχιζόμενα έργα, εκ των οποίων τα 20 είναι με τα ίδια ακριβώς ποσά που αναφέρονταν και στο περασμένο τεχνικό πρόγραμμα. 10 είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα και 5 εξ αυτών είναι με το κλασικό ποσό των 0,01 ευρώ. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που κάνετε είναι μια απλή επανάληψη. Δυστυχώς για σας το τεχνικό πρόγραμμα είναι μια κορυφαία διαδικασία, το είπε και ο επικεφαλής της παράταξης. Εκεί καταθέτεις την έμπνευσή σου, καταθέτεις την προετοιμασία σου, το σχεδιασμό σου, την προσπάθειά σου να δημιουργήσεις το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής σου. Πλάκα μου κάνετε. Είναι αναπτυξιακό μέλλον αυτό? Με κοροϊδεύετε? Μας κοροϊδεύετε? Δείτε λοιπόν ποιο είναι το αναπτυξιακό έργο και τι ακριβώς αναφέρεται εδώ μέσα. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο κομμάτι της ΣΑΤΑ. Να πάμε στην Παλική. Είπε και σημείωσα η αντιδήμαρχος, η αγαπητή μου αντιδήμαρχος, ότι δεν βάλαμε, λέει, νέα έργα στην Παλική, γιατί τα είχαμε δώσει όλα τα λεφτά πέρυσι, 298.000 για νέα έργα στην Παλική. Είπες ότι δεν ήταν σωστό. Ναι, και βάζουμε μόνο 52.000. Θα έλεγε κανείς ότι εσείς έχετε κατέβει από τον Άρη και δεν ξέρετε τα τεράστια προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχει η Παλική. Δηλαδή θα σας ήταν πολύ δύσκολο να βάλετε ένα κομματάκι χρημάτων από αυτή την πίτα για το κέντρο νεότητας, ας πούμε, ή για το τουριστικό περίπτερο που το έχω ξαναπεί πολλές φορές και βαριέμαι να επαναλαμβάνομαι. Για την Πύλαρο, όλος παραδόξος, τα νέα έργα έχουν μειωθεί από 162.000 στη ΣΑΤΑ το 2016, το 2017 γίνονται 156.000. Ακούσατε τίποτα για τις θεομηνίες? Ακούσατε τίποτα για την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων? Εκτός και αν πιστεύετε ότι καλύψατε την Αγία Επιμία με 7.500 ευρώ που δώσατε για καθαρισμούς ρεμάτων. Δεν το νομίζω. Ολοκληρώστε. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, μη με απαντήσεις, δεν χρειάζεται.
Στο Δήμο Κεφαλονιάς τα συνεχιζόμενα έργα, το 16 είχατε 86.000, το 17 τα έχετε μειώσει κατά 50%. Και επαναλαμβάνετε τη σύνταξη του φακέλου έργου για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σημεντοστρώσεις, έργα συντήρησης των ΚΕΠ κτλ. Στα νέα έργα πάλι υπάρχει μείωση από τις 210.000 στις 85. Συγκρίσεις 16 και 17. Εκείνο που πραγματικά με εντυπωσίασε είναι ότι στην περιοχή του Ελιού Πρόνων βάζεται για ανακατασκευή του χώρου τένις 20.000 ευρώ. Είναι έργο συνεχιζόμενο από τη ΣΑΤΑ. Το είχατε και το 16 με 15.800. Προφανώς το αυξήσατε στις 20.000 μόλις μάθατε ότι έρχεται ο Τζόκοβιτς να επισκεφτεί την Κεφαλονιά. Και σωστά κι εσείς φροντίζετε να αποκαταστήσετε αυτόν τον χώρο του τένις. Κύριε Ραβαντινέ. Λέω λοιπόν, πάμε για την αποχέτευση της Αγίας Εφημίας. Είναι στα συνεχιζόμενα έργα προηγούμενων ετών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων και βάζεται πίστοση 0,03 ευρώ. Και πέρυσι για τα ίδια πράγματα βάλατε πάλι μηδενικά. Εκεί επιπρόσθετα έχετε διάφορες μελέτες αποχέτευσης και απορώ γιατί δεν επιδιώκετε κάτι από αυτά να το υλοποιήσετε. Ολοκληρώστε. Στην Παλική παρακολουθώ ότι με έκπληξη βέβαια ότι εντάξατε το αλλιευτικό καταφύγιο της Κουνόπετρας. Τώρα αυτό δεν κατάλαβα που το βρήκατε. Για μπούγιο το έχετε βάλει προφανώς και το εντάσσετε με 0,1 ευρώ. Προφανώς αγνοείτε. Ωραία, ο Φιλίν, το αλλιευτικό καταφύγιο της Κουνόπετρας. Πάμε κύριε Ραβαντινέ να το κλείσουμε για να μιλήσει ο κύριος Μινέτος. Θα μιλήσει ο κύριος Μινέτος. Ναι, δεν τελείωσα. Δώστε μου λίγο χρόνο. 5 λεπτά ήδη. Θεωρώ ότι αυτό που σας διασώζει είναι το ότι ουσιαστικά λειτουργείτε πάνω στις βάσεις, πάνω σε εκείνα που κληρονομήσατε από τους προηγούμενους δημάρχους, τους οποίους βλαστημάτε μεν, αλλά είσαστε ακόμα στα χνάρια τους. Και αναφέρω επιγραμματικά το Δημοτικό Γεροκομείο, ανεμογεννήτριες και την αποχέτευση του πόρου, που σας θυμίζω ότι ήταν ένα έργο που το έχετε στα πενταγμένα και θεωρούσατε ότι θα πληρώσει 6 εκατομμύρια ο Δήμος για το έργο αυτό, αλλά εσίως το έργο αυτό προχώρησε. Λοιπόν, τέλος, ολοκλήρωσε ο κ. Σαραβαντινός. Ότι σε ένα τεχνικό πρόγραμμα οφείλετε να έχετε μία άρρηκτη συνεργασία με τις δημοτικές κοινότητες και τις τοπικές κοινότητες. Τους ζητάτε δηλαδή κάθε χρόνο να σας προσκομίσουν τις προτάσεις τους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αμφιβάλλω κατά πόσο τις προτάσεις αυτές, έστω και σε επίπεδο της τάξης ποσοστού 10%, τις υλοποιείτε μέσα στο τεχνικό σας πρόγραμμα. Πρόσφατα με βρήκε ένας συντοπίτης μουσουλαριώτης, ο οποίος μου είπε για την ανάγκη δημιουργίας του δρόμου προς τον Άγιο Δημήτριο, που και προς την εκκλησία οδηγεί και προς το χώρο του σχολείου, που είναι χώρος που φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μήπως εβάλατε τον συγκεκριμένο δρόμο εδώ? Όχι, φυσικά. Ολοκλήρωσε, κύριε Καραβαδινός. Θα ολοκληρώσω γιατί αδημονεί ο πρόεδρος να τελειώσω και θα σας πω. Να μιλήσει κύριος Μινέτος γι' αυτό. Όσον αφορά τη λιμενική ζώνη της Κιανής Αχτής, εμείς συμφωνούμε ότι δεν μπορεί οι τουρίστες που κατεβαίνουν στην προβλήτα των κρουαζεροπλοίων να προχωράνε με κίνδυνο της ζωής τους μέχρι το άγαλμα του Καβαδία. Όμως θα παρακαλούσα αυτή τη μελέτη να τη φέρετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι 900.000 μελέτη, ναι, λέω, να τη φέρετε, διότι η μελέτη για τη λιμενική ζώνη της Κιανής Αχτής, μπορείτε να μας την ξαναφέρετε πάλι γιατί η μνήμη μου ασθενεί. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πέραν από τον πεζόδρομο που είναι αναγκαίο να γίνει από την Προβλήτα μέχρι το άγαλμα του Καβαδία, για μένα είναι αδιανόητο να γίνονται και πεζόδρομοι σε όλες τις περιοχές. Εντάξει, κύριε Ραβαντινέ. Και τέλος. Σε μια στιγμή που άλλοι δήμοι έχουν ένα όραμα αναπτυξιακό, εσείς νομίζω ότι δεν κατορθώνετε ούτε και τις λάμπες να αλλάξετε. Ολοκλήρωσε, κύριε Ραβαντινός. Τις λαμπτήρες φωτισμού. Πάμε, κύριε Μινέτο. Σας λέω μόνο ότι η Χαλκίδα εντάσσεται στις έξυπνες πόλεις και προσπαθεί και το κυκλοφοριακό της πρόβλημα να μειώσει και εξοικονόμηση ενέργειας για τη φωταγώγησή της να κάνει και πώς θα κάνει αυτά εντασσόμενη σε προγράμματα. Ολοκλήρωσε. Πάρα πολύ σημαντικά. Εντάξει, για Ραβαντινέ. Την ποιότητα ζωής των δημοτών της. Έχετε κάτι αντίστοιχο να προτείνετε εσείς ως Δήμος Κεφαλονιάς? Πάμε, κύριε Μινέτο.